Οι ομοιότητες ανάμεσα στο μακελιό του Βερολίνου και αυτό της Νίκαιας είναι παραπάνω από εμφανείς. Στην πόλη της Γαλλικής Ριβιέρας, την ημέρα της Βαστήλης, 86 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 400 τραυματίστηκαν. Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται πίσω από το αιματηρό χτύπημα. Μέχρι τώρα η γερμανική αστυνομία είχε καταφέρει να αποτρέψει πολύ νεκρά χτυπήματα, αν και τους προηγούμενους μήνες είχαν καταγραφεί περιστατικά από μεμονωμένα άτομα. Στις 18 Ιουλίου ένας 17χρονος Αφγανός επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά 4 άτομα που επέβαιναν σε τρένο κοντά στο Βίρτσμπουργκ, κατόπιν έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών. Λίγες μέρες αργότερα, στις 24 Ιουλίου, 27χρονος Σύρος πρόσφυγας τραυμάτισε 12 άτομα όταν πυροδότησε εκρηκτικά σε συναυλία στο Ansbach. Η αίτησή του για άσυλο είχε απορριφθεί, αλλά είχε λάβει άδεια προσωρινής παραμονής στη Γερμανία. Είχε υποβληθεί σε ψυχιατρική θεραπεία, καθώς φέρεται να είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει 2 φορές. Μετά από 2 μέρες ερευνών, στις 10 Οκτωβρίου η γερμανική αστυνομία κατάφερε να συλλάβει ένα 28χρονο Σύρο πολίτη, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές σχεδίαζε επίθεση σε αεροδρόμιο του Βερολίνου. Στο διαμέρισμά του στο Κέμνιτς, η αστυνομία βρήκε διάφορες εκρηκτικές ύλες, παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις του Παρισιού και των Βρυξελών. Δύο μέρες μετά τη σύλληψή του στη Λειψία, ο φερόμενος τρομοκράτης αυτοκτόνησε στη φυλακή. Η πιο σοκαριστική ίσως περίπτωση ήρθε στο φως της 16 Δεκεμβρίου. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας 12χρονος Γερμανο-Ιρακινός επιχείρησε διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στην πόλη Λούντφιχτσχάφεν, ευτυχώς χωρίς επιτυχία. Ένας από τους στόχους του ήταν η υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά.